ψηφιακής πολιτικής, ο κύριος Νίκος Παπάς. Κύριε Παπά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Κατζού. Σε ένα timing πολύ κρίσιμο για τη χώρα, αλλά και με ένα πολιτικό σκηνικό μπερδεμένο. Και θα ξεκινήσω. Η ερώτησή μου πρώτη αφορά τα σενάρια αποσταθεροποίησης που βλέπετε στην κυβέρνηση. Κάποιοι, σύμφωνα με όσα λέγονται και από κυβερνητικά στελέχη, από και από ένα non-paper που βγήκε από το Μέγαρο Μαξίμου, κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα, κάποια συμφέροντα πάντως θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Μήπως βλέπετε δράκους, κύριε Παπά? Εντάξει, νομίζω ότι ο κάθε καλόπιστος παρατηρητής των πολιτικών και δημοσιογραφικών και εκδοτικών πραγμάτων στη χώρα μπορεί αβίαστα να το βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Το βασικό είναι ότι αυτά τα συμφέροντα, πολιτικά και εκδοτικά, ματαιοπονούν και έτσι αποδείχθηκε και από αυτόν τον πολιτικό κύκλο. Νομίζαν ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να σταθεί. Αποδείχθηκε ότι για μια ακόμα φορά οι μύχοι υπόθετους διαψεύστηκαν και προχωρούμε, θα ολοκληρώσουμε και την πορεία της χώρας στην έξοδο από τα μνημόνια και την τετραετία και θα συνεχίσει και την επόμενη τετραετία η πορεία της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης. Κύριε Παπά, πάντως σήμερα ο συγκυβερνήτης, ο κύριος Πάνος Καμένος, είπε ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει δηλαδή η συμφωνία των Πρεσπών στην Βουλή, τότε θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι σημάδι ότι έχει διαταραχθεί η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ? Η σχέση είναι πεντακάθαρη και η διαφωνία στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει διατυπωθεί και ενώπιον του ελληνικού λαού. Ναι. Δεν την έκρυψε κανένας ποτέ. Εάν ο Πάνος ο Καμένος θελήσει να είναι στο κυβερνητικό σχήμα ή να μην είναι, είναι κάτι το οποίο θα το πάρει απόφαση ο ίδιος όταν έρθει η συμφωνία. Πάντοτε με ανοιχτά χαρτιά και ειλικρίνεια έχουμε οικοδομήσει, νομίζω, τη σχέση μας. Πιστεύω όμως, και αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι υπάρχει πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή για να τελεσφορήσει αυτή η συμφωνία. Μπορεί όμως να σταθεί η κυβέρνηση όταν ο εταίρος κυβερνητικός δεν ψηφίσει ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική συμφωνία? Οι κυβερνήσεις πέφτουν με πάρα πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, κυρία Κάτζου. Προβλέπεται από το Σύνταγμα, την εξάντλησε ως δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τους επόμενους 6 μήνες και θα συνιστούσα και στους σεναριολόγους να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε προσπάθεια να πείσουν ένα στενό ακροατήριο κομματικό και κάποιους στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι οι εκλογές θα γίνουν σύντομα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Εδώ και 2,5 χρόνια τις προβλέπουν κάθε 3 μήνες. Βεβαίως έχουν μεγαλύτερη αγωνία και να σας πω γιατί έχουν μεγαλύτερη αγωνία. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σχεδόν αυτοδύναμη. Καλά τώρα, εντάξει. Ναι, δημοσκοπήσεις, κύριε Παπά. Όχι, δεν είναι δημοσκοπήσεις, κύριε Κάτζου. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, κάνουν κάποιες αυθαίρετες υποθέσεις για την κατανομή των αποφασίστων. Οι σοβαροί δημοσκόποι, οι οποίοι φυλάνε τα ρούχα τους για να έχουν τα μισά, επειδή είδαν ότι είναι περιορισμένη η δυνατότητα να προβλέψει αποτέλεσμα και στις εκλογές του 2015 και στο δημοψήφισμα που έγινε πιο πριν, λένε ότι η διευκρίνηση της ψήφος είναι περίπου στο 1/3 αυτή τη στιγμή και οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Η χώρα ολοκληρώνει την πορεία στα μνημόνια, θα έχουμε ακόμα περισσότερες θετικές ειδήσεις για την οικονομία, λύνονται σε μεγάλο βαθμό τα χέρια μας για να ασκήσουμε πολιτική, θα το δει ο κόσμος το αμέσως προηγούμενο διάστημα ότι οι προσπάθειες που ήδη ξεκίνησαν θα ενταθούν και νομίζω ότι κύριοι οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στην περίοδο των μνημονίων θα πάρουν την απάντηση που τους πρέπει. Και τώρα θα σας ρωτήσω, γιατί μου δώσατε πάσα. Έκανε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός μια συνέντευξή του στον Bloomberg, άφησε ένα παράθυρο για μη μείωση των συντάξεων. Η Αυγή σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο που μιλάει για ότι η κυβέρνηση εξετάζει να δώσει 13η σύνταξη. Μπορεί να τα κάνει αυτά η κυβέρνηση, κύριε Παπά? Γιατί ξέρετε, αφορούν τον κόσμο που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση, τους συνταξιούχους, τους φορολογούμενους. Και είναι σημαντικό. Αυτή η νέα μείωση των συντάξεων είναι πραγματικά, δεν νομίζω θα είναι διαχειρίσιμη από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι καταρχήν να θυμίσουμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο και εμείς δεν θα θέλαμε να πάρθει. Να θυμίσουμε δεύτερον ότι όταν εμείς δεν κλείναμε την αξιολόγηση ακριβώς επειδή δεν συμφωνούσαμε με αυτό το μέτρο, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε υπογράψτε. Όταν φτάσαμε σε συμφωνία, διότι προβλέπεται στη συμφωνία για κάθε ευρώ όπου θα υπάρχει περιορισμός να υπάρχει η αντίστοιχη... Τα περίφημα αντίμετρα, λέτε. Ναι, τα περίφημα να υπάρχουν τα αντίμετρα. Όταν υπάρχουν λοιπόν, θα υπάρχει ένα μηδενικό ισοζύγιο. Τώρα, προσέξτε να δείτε. Αυτά τα μέτρα, όπως και όλα τα μέτρα, εξετάζονται και επανεξετάζονται με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας. Όπως έχουν πει όλοι οι συμβαλόμενοι στη συμφωνία, μετά την ολοκλήρωσή της και όταν έρθει η ώρα, θα συζητήσουμε εάν και κατά πόσο και πώς μπορεί αυτά να εφαρμοστούν. Θα συζητήσουμε επίσης και τη δυνατότητα με βάση
τις δυνατότητες της δημοσιονομικής, την καταβολή εφάπαξ μερίσματος εν είδη 14ης σύνταξης. Θα πάμε λίγο τώρα σε όλα αυτά που γίνονται στον προοδευτικό χώρο, σε αυτό που λέγεται μεσαίος χώρος, που φαίνεται να είναι και πολύ φερνινήφη για όλους. Βλέπουμε ότι το ποτάμι αποχωρεί από το κίνημα αλλαγής. Και εδώ τώρα βεβαίως το ερωτούμενο, το ζητούμενο είναι τι θα κάνει η Φόβη γεννηματά. Προσβλέπετε σε μια συνεργασία με το ποτάμι, κύριε Παπά? Θα σας ρωτώ ευθέως και αν μπορεί να υπάρξουν συνένωση δυνάμεων σε αυτόν τον χώρο που ονομάζεται μεσαίος χώρος. Κοιτάξτε, νομίζω πολλές φορές στην Ελλάδα κάνουμε το λάθος να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δηλαδή να συζητάμε ποιες δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν, χωρίς να συζητάμε τι θέλουν να κάνουν. Παράδειγμα, με την ολοκλήρωση του μνημονίου, κύριε Ακάτζου, θα επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Θα μπούμε στη συζήτηση για το αν και κατά πόσο θα εφαρμοστούν τα μέτρα του 19 και του 20. Εκεί θα κριθούν τώρα οι πολιτικές δυνάμεις. Μου δίνετε είδηση. Λέτε ότι θα συζητηθούν αυτό. Μπορεί να συζητηθεί. Δηλαδή με γυρίσατε στην προηγούμενη ερώτηση. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι είδηση. Είναι λέω όμως ότι ούτως ή άλλως, το είπαν και οι εκπρόσωποι των θεσμών, αυτά τα πράγματα ναι. όπως συμφωνούνται έτσι ξεσυμφωνούνται ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας. Είναι ψηφισμένα όμως, κύριε Παπά. Βεβαίως, πολλά έχουν ψηφιστεί και έχουν εξεψηφιστεί, δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά θέλω να επιμείνω σε αυτό. Και εκεί κρίνονται και οι πολιτικές δυνάμεις. Και τα επίδικα, τα συγκεκριμένα της κάθε πολιτικής στιγμής, κρίνουν και τοποθετούν τις πολιτικές δυνάμεις. Εάν λοιπόν έρθει στη Βουλή η αύξηση του κατώτατου μισθού, εάν έρθει στη Βουλή ξανά για τρίτη χρονιά διανομή μερίσματος, όταν θα προχωρήσουν οι θετικές θεσμικές τομές, οι αλλαγές στο Σύνταγμα, εκεί θα τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάμεις και ακριβώς εκεί, απάνω, κυρία Κάτσου, θα διαπιστωθεί και ποιες συνεργασίες μπορούν να γίνουν. Όμως, και για να μην νομίζουν και οι τηλεθεατές σας ότι αποφεύγουμε, ο στόχος της διεύρυνσης του φάσματος των δυνάμεων που στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική είναι ένας στόχος θεμητός, αυτονόητος και διαρκής. Μάλιστα. Ήσασταν ξεκάθαρος. Να πάμε λίγο στο προσφυγικό. Και εκεί δεχθήκατε τα πειρά της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι πήρατε ένα δωράκι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλαδή, το πάγωμα του ΦΠΑ στα 5 νησιά, αλλά ουσιαστικά θα γεμίσουν τα νησιά μας με πρόσφυγες. Yeah. Τι απαντάτε, κύριε Παπά, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Προφανώς δεν πρόκειται περί αυτού. Φτάσαμε σε μια συμφωνία. Επειδή ακριβώς κάμφθηκαν οι ακραίες δεξιές απόψεις οι οποίες έχουν αρχίσει και γίνονται κυρίαρχες σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι απόψεις είναι αντίθετες με τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτές οι απόψεις λένε ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής οφείλουν και μόνο να υφίστανται το βάρος, και θα έλεγα και σε κάποιους να κοιτάξουν τις πολιτικές τους συγγένειες και να προσπαθήσουν να πείσουν και κάναν εταίρο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Δεξιά και αντιστοίχως στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για πολιτικές ευρωπαϊκές στο προσφυγικό, οι οποίες δεν είναι εις βάρος της Ελλάδας. Άρα, η συμφωνία στην οποία φτάσαμε ήταν μια συμφωνία η οποία μπορεί κάποιοι να τη χαρακτηρίζουν ανεπαρκής, ήταν όμως ένα θετικό βήμα, διότι αποφεύγει πρώτον το να δημιουργηθεί μια μικρή Σέγγεν και αποφεύγει το να πετάξει στις καλέντες την αναγκαία αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου. Δεν υπάρχει θέμα υπερσυμφόρησης της Ελλάδας, όχι, δεν πρόκειται περί αυτού, υπάρχει θέμα όμως ενίσχυσης των ευρωπαϊκών συνόρων και πολύ καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών. Θέλω να πω κάτι το οποίο μπορεί σε κάποιους, κυρία Κάτζου, να ακουστεί έτσι λίγο παράτερο. Η Ελλάδα και η Γερμανία είναι οι δύο χώρες οι οποίες έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με το προσφυγικό. Από τα σύνορα τα δικά μας πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Μέσα στην επικράτεια αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 70 με 80 χιλιάδες. Και στη Γερμανία κατέληξαν οι περισσότεροι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει όλοι να αναγνωρίζουμε. Και η Ελλάδα δεν είναι χώρα, ξέρετε, η οποία λέει «Α, δεν έχει η Α ή Β χώρα, κεντρικοευρωπαϊκή, η Αυστρία ή μία άλλη, δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει και αυτά που έχουν συμφωνηθεί, άρα δεν θα τα κάνει και η Ελλάδα». Όχι. Η Ελλάδα πρωτοπορεί, πυροδοτεί τη συζήτηση και προωθεί μαζί με χώρες οι οποίες εκλογικεύουν την πολιτική της λύσεις προς το συμφέρον της Ένωσης. Άκουσα την τελευταία σας, την προηγούμενη μάλλον τηλεοπτική συνέντευξη, και αφήσατε βέλη στον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος για τη στάση του όσον αφορά την συμφωνία που πέτυχε η Ελλάδα για το χρέος. Το τελευταίο Eurogroup, ευτυχώς και το τελευταίο, γιατί βγαίνουμε από το μνημόνιο όπως όλα δείχνουν, τον Αύγουστο 18. Ωστόσο, φαίνεται ότι διατηρείται αυτή η κόντρα με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος βεβαίως δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επί της συμφωνίας.
Τι λέτε. Λέω καταρχήν ότι δεν είναι λογικό να μην έχει τοποθετηθεί. Ένα, νομίζω όμως ότι με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αύριο. Έχει μια ευκαιρία να δείξει ότι πολιτεύεται ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και όχι ως πρώην Υπουργός Οικονομικών της αποτυχημένης κυβέρνησης Σαμαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε όλα. Νομίζω ότι αισθάνεστε δικαιωμένος, πρέπει να αισθάνεστε, γιατί μπήκε μια τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Έχουμε 5 κανάλια. Καλωρίζει και η δίκη σας. Ευχαριστούμε. Είχατε και επικριθεί εντόνως για τον αριθμό 4 από όλους μας. Φαίνεται όμως ότι δεν απήχε τελικά πολύ το 4, αυτό που λέγατε εσείς, με τη σημερινή πραγματικότητα. 6 ήταν ουσιαστικά το ίσουρο, αποφάσισε 6 άδειες, η μία άδεια δεν δόθηκε. Οπότε πάμε σε 5 άδειες. Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και από όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, κύριε Παπά? Γιατί πρέπει να το ρωτήσω. Γιατί πολύ... δεχτήκατε πόλεμο και από όλους μας και σας κρίναμε πολύ σκληρά. Και καλά κάνετε. Αυτή είναι η θέση σας. Η θέση της δημοσιογραφίας πρέπει να είναι θέση ελέγχου της. Εμείς θέλουμε να ανοίγουν κανάλια και να βρίσκει ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι όλοι μας το θέλουμε. Αλλά κυρία Κάτζου, θέλω να θυμίσω ότι εμείς είχαμε μια πραγματικότητα με κανάλια τα οποία ήταν μη βιώσιμα, είχαν χρέη τα οποία εκτοξεύονταν και εργασιακές συνθήκες οι οποίες διαρκώς άλλαζαν προς το δυσμενέστερο για τους εργαζόμενους. Άρα τώρα μπαίνει ένα φρένο. Έχουμε τουλάχιστον 5 κανάλια πανελλαδικά, 400 εργαζόμενους το καθένα με τις συλλογικές συμβάσεις και βεβαίως τη δυνατότητα να είναι πάρα πολύ καθαρό το τηλεοπτικό τοπίο για τα επόμενα 10 χρόνια. Κρίνατε όμως και την. Τώρα πώς να πω, να μην πω τουρκοποίηση. Πάντως το ότι τα ελληνικά κανάλια, κάποια ελληνικά κανάλια, στρέφονται σε τουρκικές σειρές, reality. Αυτό θα ήταν. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν πειράζει, αλλά θα σας κάνω ερώτηση γιατί. Κοιτάξτε, αυτή είναι η αθώα πλευρά του ζητήματος, ξέρετε. Η ανησυχητική πλευρά του ζητήματος δεν είναι ένα τουρκικό σύριαλ. Είναι μια ειδησιογραφία η οποία επιλέγει δυστυχώς κάποιες φορές να αναδεικνύει υπέρ του δέοντος και με ψέματα κάποιες δυνατότητες που έχει ο ανήσυχος γειτονάς μας, ενώ οι δυνατότητες και η αμυντική θωράκιση και η αποτροπτική δυνατότητα της χώρας αποκρύπτεται από τα ίδια δελτία. Αυτό για ελληνικό κανάλι είναι ανησυχητικό. Ναι. Θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ καθαρός. Δεν θα μείνουμε με το στόμα μας κλειστό. Εάν αυτά τα φαινόμενα συνεχιστούν, θα μιλήσουμε με ονόματα και διευθύνσεις. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος και καταλαβαίνει, νομίζω, και ο Έλληνας τηλεθεατής, ο οποίος μπορεί πάρα πολύ καθαρά να δει στο πρόγραμμα ενός σταθμού και στη ροή των εκπομπών, εάν και κατά πόσον προβάλλεται και υπερπροβάλλεται ο κύριος Ερντογάν ή όχι. Μάλιστα. Και λέω μήπως, και μήπως λέω, ναι, και κάποιες εκλεκτικές ή εμπορικές συγγένειες επηρεάζουν και τη γραμμή τους για τη συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, διότι είναι σαφές απολύτως ότι ο εξανατολών γειτονάς μας δεν θα ήθελε ποτέ η Ελλάδα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να φτάσει σε συμφωνία και να συνεχίσει στο όραμα του μουσουλμανικού τόξου, το οποίο την Ελλάδα θα την περικυκλώσει, να αυξάνει την επιρροή του στο βόρειο γείτονα. Έτσι, στην Ελλάδα έχει κυλήσει νερό στα βλάκι πλέον ως προς αυτή τη συζήτηση. Δείξατε και τα συλλαλητήρια. Σέβεσαι τους ανθρώπους που βγαίνουν και όχι, διαμαρτύρονται. Απολύτως τους σέβομαι. Είναι βέβαια, και θα το πω με απόλυτο σεβασμό, είναι μικρότερη σε αριθμό σε σχέση με αυτό που είδαμε στα πρώτα συλλαλητήρια. Και αυτό είναι επειδή ήρθε η συμφωνία και εξηγήθηκε ότι η Ελλάδα είχε πάρα πολύ σημαντικά κέρδη. Αυτό διαφωνεί, κύριε Παπά, και σας στοιχίζει αυτό δημοσκοπικά. Ακούστε με, κυρία Κάτζου, σας παρακαλώ. Αυτό είναι απολύτως θεμητό. Και στη δημοκρατία είναι και η διαμαρτυρία και η συγκέντρωση στοιχείο της αναπόσπαστο. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει είναι πρώτον η επί 3 ώρες επαναλαμβανόμενη επίθεση στην Ελληνική Βουλή από σεσημασμένους ακροδεξιούς υπό την σκέπη τάχα μου την κάλυψη της διαμαρτυρίας για το μακεδονικό την οποία είχαμε όταν συζητούσαμε το θέμα στη Βουλή, ένα, και αυτό που δεν πρέπει να συμβαίνει και περιμένουμε μια σαφή καταδίκη αντί για χαδιολογήματα, δεν μπορεί να συμβαίνουν αντισυγκεντρώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές σε αριθμό. Μέχρι 10, άντε κάποιες δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν εναντίον συγκεντρώσεων και συζητήσεων οι οποίες γίνονται από το κόμμα μας και από την πλευρά της κυβέρνησης και οι οποίες απειλούν με βία και δεν καταδικάζονται. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο και πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι προσωπική. Δεν νιώθετε τύψη, κύριε Παπά? Πώς κοιμάστε τα βράδια? Εδώ... πράγμα.
Το περίμενε. Το είναι, τώρα θα σας πω γιατί το λέω. Ο κύριος Μίχαλος διαγράφει προσφάτως από τη Νέα Δημοκρατία. Και φταίτε, αυτό λένε, ναι, ότι μια φωτογραφία και μια συνάντηση, έναν καφέ που είχατε. Να πούμε και τι έγινε εκεί. Ναι, στο να Ζάπιο μάθουμε. Ήταν αυτό που εξόργησε τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον διέγραψε τον κύριο Μίχαλο. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή γίνατε πέτρα το σκανδάλι. Κοιτάξτε, ένα γενικό πολιτικό σχόλιο. Νομίζω ότι η ιδιολίσθηση του κυρίου Μητσοτάκη, ακριβώς επειδή είναι δέσμιος της ακροδεξιάς ομάδας του, περί το Σαμαρά και το Γεωργιάδη, συνεχίζεται. Του έχουν ξεσκίσει στην κυριολεξία το φιλελεύθερο κοστούμι. Δεν έχει μείνει τίποτα από τον φιλελεύθερο Μητσοτάκη, ο οποίος πλασαρίστηκε στην ελληνική πολιτική ζωή ως τέτοιος. Μιλάμε για απόλυτη μετατόπιση προς την άκρα δεξιά. Ένα. Αυτό είναι το γενικό. Το δεύτερο, το ειδικό, επειδή είναι απότοκο αυτής της μετατόπισης. Ο κύριος Μίχαλος, με συγχωρείτε, είναι πρόεδρος της Ένωσης των Επιμελητηρίων. Είναι κατά τον νόμο θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας. Υπήρχε λοιπόν η διοργάνωση μίας εκδήλωσης στην οποία θα δίδονταν βραβεία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Κάποια από τα βραβεία, ένα βραβείο θα το έδινα και εγώ. Ήταν στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία αναβλήθηκε λόγω των πλημμυρών στη Μάνδρα και αδυναμίας της Περιφερειάρχου να παραστεί, επειδή ακριβώς έπρεπε να έχει την επιστασία των κινήσεων για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτό πήγαμε να συζητήσουμε. Κυριακή μεσημέρι, υπό το φως του ήλιου, στο Ζάπιο. Καμία κρυφή συνάντηση δεν έγινε. Όχι, δεν είναι κρυφή, αλλά γίνεται πέτρα το σκανδάλο. Τι να σας πω κι εγώ, γι' αυτό λέω. Και μετά διαγράφει ο Κωνσταντίνος ο Μίχαλος. Κυρία Παπά, σας ευχαριστώ τέτοια πολύ. Τέτοια επεισόδια θα έχουμε και άλλα πάντως, να το ξέρω. Α, ναι. Όχι, δεν θα πάω για καφέ στην Έγλη. Αυτό λέω. Μην ξαναπάτε. Πίνει, ναι, αυτό. Πίνει και μάλιστα καφέ. Πίνει καφέ στο φως της ημέρας, όπως λέει, όπως είπε ο ίδιος υπουργός ψηφιακής πολιτικής. Σας ευχαριστώ, κυρία Παπά, για αυτή τη συνέντευξη. Πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, γιατί δυστυχώς.